Σας καλωσορίζω καταρχήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, αγαπητές συναδέλφες και αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ξέρετε, με βάση την ανακοίνωση που εκδόθηκε και εστάλει στα μέσα σας, η σημερινή συνέντευξη τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής των Δεύτερων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 έχει να κάνει κυρίως με την παρουσίαση σε εσάς και μέσω ημών με ύψιλον στην κοινή γνώμη της Πάτρας, της φύσης των αγώνων, το πού βρισκόμαστε, πώς θα πορευτούμε και μια σειρά από άλλες λεπτομέρειες και απορίες που κατά καιρούς εκφράζεται. Εδώ στο πάνελ είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Φώτης Αραντόπουλος. Αμέσως δίπλα του είναι ο κύριος Ηλίας Δαλαΐνας, Γενικός Διευθυντής των Αγώνων. Τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο δεν χρειάζεται να το συστήσω, το ξέρετε. Είναι εκπρόσωπος εδώ πέρα του Δημάρχου, σύν τις άλλες ιδιότητες του στον πολιτιστικό οργανισμό και στον αθλητικό τομέα του Δήμου. Και ξεκινάμε. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο κύριος Καλαφατάκης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των ΕΛΠΕ, που είναι ο χρυσός χορηγός των αγώνων. Πριν ξεκινήσουμε και δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο, θέλουμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Δήμο Πατρέων και όλες τις υπηρεσίες του για τη βοήθεια που μας παρέχουν απλόχερα, τη Διοικούσα Επιτροπή του Παπελοποννησιακού Σταδίου για την παραχώρηση της αίθουσας, αλλά και γενικώς για τη συνεργασία που είναι δυνάμει, συνεχίζεται δηλαδή και θα πάει μέχρι τους αγώνες, το ΠΕΑΚ για τη φιλοξενία και την ενγέννη συνεργασία και στο ΠΕΠΑΝΟΣ που είναι αυτή τη στιγμή η έδρα, τα γραφεία μας και θα έχουμε συνολική συνεργασία, το ΝΟΠ, γιατί όπως θα ακούσετε θα γίνουν αγώνες στις πέριξες, στις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ, για τη συνεργασία του, η οποία όντως είναι εξαιρετική, και επίσης την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, γιατί σε συζητήσεις που είμαστε μαζί της είναι θετική για πράγματα που θα ανακοινωθούν σε λίγο, που θα γίνουν εκεί. Να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να προσθέσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες και στον Δήμαρχό μας προσωπικά για το ενδιαφέρον που έχει δείξει. Αλλά θα πρέπει να κάνω και μια ειδική μνήμα για τον Άσο τον Ασόπουλο, ο οποίος έχει προσφέρει τόσο στη διεκδίκηση όσο και στην κατάρτιση του Master Plan των αγώνων, αλλά και βέβαια έχει δώσει συνέχεια στην προετοιμασία των αγώνων, εθελοντικά πάντοτε, και είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει και σε κάθε δύσκολη στιγμή, έτσι όπως θέλουμε όλους τους πατρινούς να είναι δίπλα μας, γιατί αυτοί οι αγώνες είναι οι αγώνες της Πάτρας. Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων μας τίμησε με την ανάθεση των δεύτερων παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019. Με το όραμά μας για μια Πάτρα σύγχρονη που ακτινοβολεί στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη, πήραμε το στοίχημα και προχωράμε στη διοργάνωση με κέφι και δουλειά χωρίς ωράριο. Οδηγός μας σε κάθε βήμα είναι το γενικό μας σχέδιο, το master plan που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο βεβαίως το προσαρμόζουμε στις ανάγκες της προετοιμασίας. Στήριγμά μας είναι η εξασφαλισμένη προϋπόθεση και η απαιτούμενη χρηματοδότηση, με φιδό βέβαια, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά και με επάρκεια, γιατί πρέπει να πετύχουμε την επιθυμητή ποιότητα. Η προσπάθειά μας θα καταδείξει τι μπορεί να πετύχει, τι μπορεί να καταφέρει η Πάτρα, όταν όλες οι δυνάμεις ενώνονται και υπηρετούν ένα στόχο. Από αυτή την προσπάθεια, ό,τι κερδιθεί, θα το κερδίσει η πόλη στο σύνολό της. Και ό,τι χαθεί βέβαια, θα το χάσουμε όλοι μας. Θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας τον Ηλία τον Δαλαΐνα, και δεν λέω τον κύριο Ηλία Δαλαΐνα, διότι ήδη έχουμε αναπτύξει μια τέτοια συνεργασία και φιλική σχέση που δικαιολογεί, Ηλία, και τον ενικό και το... Λοιπόν,
είδε ένας επαγγελματίας που αναπληρώνει το κενό που αφήνει ο Νάσος, που αποχώρησε για τους δικούς του λόγους. Όσον αφορά την οργάνωση των αγώνων και, και το κομμάτι και την ευθύνη που αντιστοιχεί στον, επειδή αυτό είναι η παρουσίαση του νέου project manager, του Γενικού Διευθυντή, εγώ εκφράζω την πεποίθησή μου, επειδή με τις δουλειές, όπως γνωρίζετε και μπορώ να καταλάβω, αν κάποιος γνωρίζει ή δεν γνωρίζει το αντικείμενο και τις ικανότητές του, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ο Ηλίας θα τα πάει μια χαρά και θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε αξιοπρεπώς τους αγώνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που μας αφορά σαν Δήμος, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ τώρα, γιατί δεν είναι ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης. Εμείς, όπως γνωρίζετε, σαν Δήμος, θα πω μόνο μια φράση, είμαστε αμετακίνητοι στις διεκδικήσεις της πόλης όσον αφορά στα ωφέλη που πρέπει να έχει η πόλη από αυτούς τους αγώνες, και πρέπει να πω ότι σε αυτό έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον Πρόεδρο και με την Οργανωτική Επιτροπή, διότι με ομοθυμία η Οργανωτική Επιτροπή, όλες οι πλευρές της Οργανωτικής Επιτροπής επιθυμούν αυτό που επιθυμούμε και εμείς, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά φαίνεται να είναι σε αυτή τη γραμμή και την κατεύθυνση και ο Ηλίας ο Δαλαΐνας. Σου εύχομαι λοιπόν καλή δύναμη. Ξέρεις ότι έχεις δύσκολο έργο, θα είμαστε δίπλα σου, και ήδη το τόνισε και ο άλλος φίλος, ο Σπύρος, και ο Πρόεδρος, ότι η συνεργασία με το Δήμο είναι ακόλυτη, είναι στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, και υπάρχει η οποιαδήποτε διευκόλυνση χρειάζεται και βοήθεια, και προϊόντος του χρόνου θα, ο ρόλος του Δήμου θα ανεβαίνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αγώνες χωρίς τις υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου δεν μπορούν να γίνουν, όχι του Δήμου Πατρέων μόνο, γενικώς θα είναι δεδομένοι. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε. Σαν εκπρόσωπος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, απλά θα σας πω ότι, δεν ξέρω για όσους γνωρίζουν ή όσοι δεν γνωρίζουν, ότι η πολιτική και της εταιρείας είναι ότι μεγάλο κομμάτι από τα έσοδα, από τα κέρδη, να τα επιστρέφουν στην κοινωνία. Υπάρχει το σκεπτικό να μην λέμε, να μην ευλογάμε τα γένια μας, αλλά σε τέτοιες επιχειρήσεις, σε τέτοιους κολοσσούς, νομίζω ότι κάποιες φορές πρέπει να αναφέρονται κάποια πράγματα για να παραδειγματίζονται και οι άλλοι και να βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο και σε περιόδους δύσκολες. Η φιλοσοφία μας και η πολιτική μας είναι να στηρίζουμε όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, όπου πραγματικά μας χρειάζονται, υπάρχει όραμα, εκεί να είμαστε κοντά. Πραγματικά και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και σε ευπαθείς ομάδες και στην νεολαία και στην καινοτομία, στην επιστήμη και σε υποτροφίες, παντού δίνουμε το παρόν με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλα κεφάλαια. Είμαστε από την πρώτη στιγμή αρρωγή αυτής της προσπάθειας, από την πρώτη στιγμή εννοώντας από την όταν έπρεπε να φτιαχτεί ο φάκελος της υποψηφιότητας για την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων. Και στη συνέχεια ανταποκριθήκαμε στο να είμαστε ο χρυσός χορηγός για τους, σε όλο το project των παράκτων Μεσογειακών Αγώνων. Παρότι νομίζω ότι ο χρόνος, χάσαμε λίγο χρόνο, ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα καλά και θα γίνουν και οι αγώνες όπως πρέπει να γίνουν, και τα έργα υποδομής να μείνουν στην νεολαία και στην τοπική κοινωνία. Είναι καλό για ομάδες, για πόλεις της περιφέρειας να αναλαμβάνουν τέτοιες διοργανώσεις και να γίνεται η αποκέντρωση. Εύχομαι το καλύτερο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι το τέλος των αγώνων. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο, να σας παρουσιάσουμε σήμερα την μετάβαση από το Master Plan, το οποίο προφανώς κατά το παρελθόν το έχετε δει, το έχετε μελετήσει,
τη μετάβαση από το Master Plan στο Concept of Operations, δηλαδή στο καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι. Το λέω αυτό διότι επειδή γίνεται κουβέντα τι θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, αν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος, θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι οι αγώνες θα γίνουν και θα γίνουν καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι τα πάντα θα είναι στο χρόνο τους και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των μερών. Ένα master plan το οποίο προφανώς το έχετε δει, το έχετε διαβάσει, το έχετε μελετήσει, παίρνει σάρκα και οστά. Για να πάρει σάρκα και οστά βέβαια πρέπει να μπει σε πλαίσια πραγματικότητας και ρεαλισμού και με βάση το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί σε αυτή την πόλη και να ταυτίζεται με ένα budget το οποίο είναι εγκεκριμένο και το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί. Γι' αυτό το λόγο, οριστικά, τα σημεία των αγώνων είναι 3. Δεν είναι ούτε 4, ούτε 5. Όπως κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί. Αναφέρομαι λοιπόν στα 3 μέτωπα που θα διεξαχθούν οι αγώνες. Το ένα είναι ακριβώς δίπλα μας, το κολυμβητήριο Πεπανός, στο οποίο θα είναι μια μικρή εγκατάσταση, θα διεξαχθεί μόνο το άθλημα του fin swimming, μέρος του αθλήματος του fin swimming. Και οι δύο μεγάλες εγκαταστάσεις, τα δύο μεγάλα μέτωπα, είναι αυτό που το γνωρίζετε όλοι ως παλαιό κάμπινγκ και η εγκατάσταση του ανοιχτού κολυμβητηρίου στο ναυτικό όμιλο Πατρών. Κεφαλική εγκατάσταση, κεφαλική εννοούμε μεγάλη, θα είναι ο ναυτικός όμιλος Πατρών. Εκεί θα διεξαχθούν όλα τα αθλήματα της άμμου, τα λεγόμενα beach, δηλαδή beach soccer, beach handball, beach volley, beach wrestling και beach tennis. Επίσης εκεί θα διεξαχθεί και το άθλημα του θαλασσίου σκι, το water ski. Στο τρίτο μέτωπο που είναι το πρώην camping, στην Blas δηλαδή, θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα αθλήματα, τα αθλήματα νερού δηλαδή. Δεν θα διεξαχθεί κανένα άθλημα άμμου εκεί. Όλα τα αθλήματα νερού, το open water, το fin swimming, το κανοέ και η κοπηλασία. Εγώ μετά το πέρας αυτής της συνέντευξη τύπου θα είμαι διαθέσιμος να απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε τεχνικής φύσεως και να σας πούμε επίσης ότι μετά από διαγωνισμό που έκανε η Οργανωτική Επιτροπή σχετικά με τη Μασκότ, όπου έγινε ένας ανοιχτός διαγωνισμός με βραβείο, αλλά δεν νομίζω ότι ο στόχος ήταν το βραβείο, έχουμε πλέον αναδείξει ποια θα είναι η μασκότ των δεύτερων παράκτιων μεσογειακών αγώνων της Πάτρας, την οποία θα σας παρουσιάσουμε. Και σε δεύτερο χρόνο θα γίνει και μία παρουσίαση των 3 επιλεγμένων σχεδίων τα οποία προκρίθηκαν. Αλλά αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Θα γνωρίσετε τη δημιουργό της μασκότ, θα γνωρίσετε το σκεπτικό της, το εικαστικό σκεπτικό της και οτιδήποτε άλλο. Οι αγώνες γίνονται σε 3,5 μήνες περίπου από τώρα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Πάσχα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χρονικά όρια έχουν μικρύνει πολύ. Βέβαια, οι μηχανές είναι αυτή τη στιγμή αναμένες. Βρισκόμαστε σε μια οργανωτική επιτροπή όπου αυξάνεται το ανθρώπινο δυναμικό της μέρα με τη μέρα. Είμαστε αυτή τη στιγμή μια ομάδα
πάνω από 30 άτομα σύντομα θα διπλασιαστούμε. Και το καλό είναι ότι, εντάξει, σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία, είμαστε κάποιοι άνθρωποι 5-6 οι οποίοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, γυρνάμε από διοργάνωση σε διοργάνωση και κάνουμε αγώνες και έχουμε μια τεχνογνωσία. Το καλό είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό εδώ της Πάτρας είναι εξαιρετικά άξιο. Τα παιδιά που πλαισιώνουν αυτή την ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής είναι εξαιρετικοί συνεργάτες και επαγγελματίες. Και ασφαλώς θα μείνει και μια τεχνογνωσία ανθρώπινου δυναμικού στην Πάτρα, ικανή να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση στο μέλλον. Ξέρω ότι μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα, πάρα πολλοί από εσάς, όσοι δεν έχετε πάρει, θα έχετε προμηθευτεί ένα φάκελο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση. Η διοργάνωση λοιπόν αναπτύσσεται σε 3 αγωνιστικές εγκαταστάσεις και σε 2 προπονητήρια. Κρατάει διαρκή από τις 25 Αυγούστου έως και 31. Λογικά η αυλαία θα πέσει την 1η Σεπτεμβρίου. Και εγώ, Πρόεδρε και αγαπητοί συνομιλητές, να μην μακρηγορήσω, δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα ήθελα να δεχτώ ό,τι ερωτήσεις έχετε και να παρουσιάσουμε λίγο και τη μασκότ. Τη μασκότ την έχει φιλοτεχνήσει η κυρία Κανέλα Στασινοπούλου, είναι εικαστικός, είναι 33 ετών και κατάγεται από την Πάτρα. Έχει τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και διδάσκει στο Ασάκιο της Πάτρας εικαστικά. Ασχολείται με την ζωγραφική και την κεραμική, αλλά περισσότερα για την κυρία Στασινοπούλου θα μάθετε στην ειδική εκδήλωση που θα γίνει για τη μασκότ και για τους τρόπους επιλογής της. Άρα, επίσημη μασκότ των αγώνων είναι ο Πατρέας. Βεβαίως θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο αυτό που βλέπετε για να γίνει από ένα εικαστικό σχέδιο ένα εμπορικό σχέδιο. Γιατί η μασκότ, όπως γνωρίζετε, έχει μια εμπορικότητα. Οπότε την ημέρα που θα γίνει η παρουσίαση που έχουμε προαναγγείλει θα δείτε και την τελική έκδοση της μασκότ. Όμως το σχέδιο, το ατόφιο σχέδιο που έχει επιλεγεί είναι αυτό. Προφανώς την επόμενη φορά, θα δείτε και την μεταμόρφωσή της σε οριστικό σχέδιο. Το οποίο βεβαίως επιμελείται η ίδια η κυρία Στασινοπούλου. Δεν πρόκειται να παρεύουμε εμείς στο δικό της σχέδιο.